όποιος πιέζει, όποιος διεκδικεί, φέρνει και αποτελέσματα. Και να πούμε την αλήθεια τώρα, ήταν άδικο το ότι δεν είχαμε εμείς εκπροσώπηση ως ίδρυμα εκπαιδευτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Λοιπόν, ευτυχώς έχουμε τέλος καλό, επομένως πάμε τώρα στις διεκδικήσεις και να δούμε τι θα μας εγκρίνουν. Πάμε να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε με την κυρία Νάνση Μπατογιάννη. Είναι η αναπληρώτρια πρόεδρος των Φίλων Ζώων Σερών. Καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολα κατανοητό από ανθρώπινο μυαλό. Είχαμε έναν ιδιοκτήτη ζώων και μάλιστα αρκετών ζώων, όπου θεώρησε ότι αυτά τα ζώα πρέπει να τα έχει δεμένα στα δέντρα, χωρίς νερό και χωρίς φαΐ. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ήθελε να πετύχει. Καλώς μεσημέρι, κυρία Μπατογιάννη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, γεια σας. Εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, εσείς κατανοήσατε τι ακριβώς ήθελε να πετύχει ο ιδιοκτήτης τούτο των ζώων, που πόσο, τι νούμερο ζώων είχε στην... Ο αριθμός των ζώων είναι 8. Είχε 8 ζώα, 8, ναι. 8 σκυλιά. 8 σκυλιά, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα εμβόλια, δεν είχαν τα βιβλιάρια εννοείται και φυσικά δεν είχαν και τσιπάκια. Βρισκόταν σε ένα χώρο σε κακή κατάσταση, ήταν δεμένα με αλυσίδες, ναι, γύρω από δέντρα. Αν δείτε από φωτογραφίες που υπάρχουν, που έχει δώσει ο φως, ήταν δεμένα μόνιμα σε χώρους. Δεμένα μόνιμα. Ναι, σε δέντρα, σε κορμούς δέντρων ήταν δεμένα. Ναι. Τα περισσότερα από αυτά ήταν καθαρόαιμα. Ναι. Και η κατάστασή τους, η κλινική τους κατάσταση δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε από κάποιον που θεωρείται, που δήλωσε από μόνος του στην αστυνομία ότι είναι ιδιοκτήτης των ζώων. Περιμένετε λίγο για να καταλάβουμε. Για να έχει κανείς 8 ζώα, σημαίνει ότι ή τα αγαπάει πάρα πολύ ή τέλος πάντων είναι, τι να πω τώρα, ένας είναι πλάτης... κάποιος παράνομος εκτροφέας. Λέω εγώ, κάνω μια εικασία τώρα. Αυτό ήθελα εσύ να το αφήσω τελευταίο, γιατί ήθελα να βάλω πρώτα τα καλά. Αλλά όταν μου λέτε ότι είναι καθαρό αίμα, είναι παράνομος εκτροφέας, και γιατί τα έχει δεμένα αυτά τα ζώα, γιατί 8 και γιατί δεμένα. Παράνομος εκτροφέας, εγώ θα το δεχθώ, γιατί έχουμε πολλές καταγγελίες κατά καιρούς. Γιατί όμως τα έχει δεμένα, καταλάβατε? Όχι. Ίσως γιατί ο χώρος δεν ήταν καλά περιφραγμένος, αλλά πάλι και αυτό δεν θεωρείται ως δικαιολογία για να τα έχουμε αλυσοδεμένα, ειδικά από τη στιγμή που έχει γίνει τόσος μεγάλος ντόρος για το νέο νόμο 4830 του 2021 που ψηφίστηκε πρόσφατα, έτσι. Ναι. Και έχουν αλλάξει κάποια άρθρα και η ευζοία του ζώου δεν είναι να είναι αλυσοδεμένο και ούτε να βρίσκεται σε ένα χώρο χωρίς νερό και χωρίς φαγητό και ούτε υπό κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή να βρίσκεται μέσα σε ακαθαρσίες. Επειδή ο νέος νόμος είναι ξεκάθαρος και ιδιαίτερα αυστηρός. Όταν ναι, λοιπόν λέμε ότι έχουμε βρει 8 ζώα, τα οποία ήταν δεμένα με αλυσίδες, νηστικά και χωρίς νερό. Χωρίς εμβόλια και αστήρωτα, έτσι. Και αστήρωτα. Ναι, αυτό είναι θανατηφόρο, φαντάζομαι. Δηλαδή, παίρνεις κάποια ζώα, παίρνεις 8 ψυχές, έστω και ζώων, και τις καταδικάζεις. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος τι πρόστιμο προβλέπεται να πληρώσει σύμφωνα με το νέο νόμο? Αυτή τη στιγμή το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί είναι γύρω στα 2.300 ευρώ. Α, επειδή πάτησαν στη λέξη ευζοία μόνο, ναι, μάλλον, έτσι. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Ναι. Και θα ξαναπάρει ο ιδιοκτήτης τα ζώα αυτά? Τώρα βρίσκονται στο κοινοκομείο, πρέπει να πούμε. Αυτά, ναι, φιλοξενούνται στο χώρο του κοινοκομείου από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Προς το παρόν δεν έχει εμφανιστεί στο κοινοκομείο από ό,τι έχω ενημερωθεί από τους υπαλλήλους του κοινοκομείου στο χώρο εκεί για να παραλάβει κάποιο ζώο. Και φαντάζομαι ότι δεν προτίθεται για κάτι τέτοιο. Ναι, παραμένουν εκεί ως έχει. Καλό. Και σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα περάσουν στην ιδιοκτησία του κοινοκομείου. Ναι. Θα καλό καταγραφτούν στα βιβλία και θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Ειστήρωση, εμβολιασμός. Οφείλουμε να πούμε κιόλας ότι ένα εκ των ζώων ήταν σε άσχημη κατάσταση η υγεία του και αναγκάστηκαν να γίνει άμεσο χειρουργείο, έτσι. Σε εξωτερικό κτηνίατρο. Σε τι κατάσταση το βρήκατε το ζώο? Το βρήκανε σε κατάσταση, είχε πρόπτωση μήτρας από ό,τι είπε ο κτηνίατρος και χρειάστηκε να γίνει άμεσα χειρουργείο, γιατί κινδύνευε η ζωή του.
Μου κάνει εντύπωση. Τώρα κοιτάτε, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά όταν κάποιος έχει στην κατοχή του κάποια ζώα, είναι έτοιμος να αναλάβει και κάποιες ευθύνες, ναι, κάποια έξοδα και τέλος πάντων την αξιοπρέπεια. Αν δεν μπορείς να περιποιηθείς κάποια ζώα, γιατί να τα πάρεις? Αν δεν μπορείς να τα τρέξεις σε γιατρό, αν δεν μπορείς να τα ταΐσεις, αν δεν μπορείς να τα ποτίσεις, αν δεν μπορείς να τα εμβολιάσεις, αν, γιατί να τα έχεις στην κατοχή σου, αλυσοδεμένα και καταδικασμένα στο θάνατο? Γιατί αυτό, ξέρετε, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Ίσως αυτό τώρα είδε το φως της δημοσιότητας. Εγώ, ξέρετε τι γίνεται, περιμένω τις απαντήσεις που θα δώσει στο αρμόδιο ΑΤΦΣΕΡΟΝ. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι απαντήσεις θα δώσει. Ακόμα και αν ο ίδιος ασθενούσε, ας πούμε, αυτές τις ημέρες, θα μπορούσε να ειδοποιήσει κάποιον, έτσι ώστε τα ζώα να μην μείνουν καταδικασμένα χωρίς νερό και φαγητό. Ναι. Έτσι, δηλαδή προσπερνώ, ξέρετε, εμβολιασμό, στήρωση, τσιπάκι και όλα αυτά, και λέω, ρε παιδιά, ήμαρτον δηλαδή, νερό και φαγητό. Αλλά δεν ειδοποιήσει κανέναν, εντοπίστηκαν τα ζώα αυτά, βρίσκονται στο κοινοκομείο. Ναι. Η νομοθεσία λέει ότι θα πρέπει να γυρίσουν ξανά στον ιδιοκτήτη. Προς το παρόν θα μείνουν στο κοινοκομείο. Μέχρι να επιβληθούν τα διοικητικά και ποινικά πρόστιμα. Και στη συνέχεια, αν γίνουν όλα τα νόμιμα που πρέπει για να τα παραλάβει ο ιδιοκτήτης, να εμβολιαστούν, να στηρωθούν, σε περίπτωση που δεν θέλει να στηρωθούν κάποια ζώα, να πάρουν δείγμα το DNA και να σταλεί κάτω στο εργαστήριο φύλαξης που ιδρύεται, σύμφωνα με τον νόμο, και να τα κρατήσει κάτω από καλές συνθήκες και να γίνονται τακτικοί έλεγχοι. Οι τακτικοί έλεγχοι από ποιους θα γίνονται? Οφείλει να τις κάνει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Κοινοκομείο Σερών. Μάλιστα. Έχει περάσει από το μυαλό σας ότι κάποιοι πράγματι έχουν ζώα και δει καθαρό αίμα, δεν αναφέρομαι, σας λέω, αναγκαστικά στο συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι ώστε να γεννάνε αυτά και να πολλούνται και να στέλνονται για υιοθεσίες, δεν ξέρω εγώ πού στέλνονται? Κυρία Μωραϊτή, επανειλημμένως και στο Facebook και στα Instagram έχουμε δει να γίνονται διάφορες αναρτήσεις και αγγελίες από διάφορες γένες που έχουν γίνει. Να πολλούνται ζώα δηλαδή ή να λεγχαρίζονται ζώα? Περιμένετε, γιατί έχει και διαφορά αυτό. Το να έχω εγώ αστήρωτο το σκυλί μου, το να το αφήνω να γεννάει και να λέω χαρίζω, είναι εντελώς διαφορετικό από το να λέω πουλάω τα νεογέννητα, που μάλιστα είναι και καθαρό αίμα, μου λέτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, οι περισσότεροι δεν γράφουν πωλείται. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε προσωπικό μήνυμα. Ως συνήθως έτσι το αναφέρουν πλέον. Άρα είμαστε υποψιασμένοι. Και πόσο πωλείται ένα καθαρό αίμα κουταβάκι? Τι τιμές πιάνουν δηλαδή, εξαρτάται τη ράτσα ή... Εξαρτάται από τη ράτσα. Ναι. Δηλαδή ξεκινάνε από πού οι τιμές και φτάνουν μέχρι πού, για να καταλάβουμε τώρα? Ξεκινούν από τα 3-4, από 300-400 ευρώ και φτάνουν μέχρι 1500-2000, εξαρτάται, όπως είπαμε και πριν, από την ράτσα του κάθε ζώου. Κουταβάκια μέσα στο κοινοκομείο, κυρία Μπατογιάννη, γιατί είστε κοντά εκεί, εσείς κοντά στη λειτουργία του, υπάρχουν, ναι? Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα σκυλί συντροφιάς, μπορεί να πάει εκεί και να πάρει ένα μικρό σκυλάκι, ένα κουταβάκι? Υπάρχουν και κουταβάκια, υπάρχουν και έφηβα ζώα, υπάρχουν και ενήλικα. Τις ώρες του κοινοκομείου, οι ώρες του κοινοκομείου λειτουργίας είναι γνωστές. Μπορούν να πάνε και να... Οι υπάλληλοι είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν. Ναι. Και μπορούν να πάνε να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πάμε να αγοράσουμε ένα σκυλί. Καλά, αυτό τώρα πια νομίζω ότι όλοι το καταδικάζουμε, γιατί λέμε ότι υπάρχουν τόσα δέσποτα που δεν υπάρχει λόγος να πας να αγοράσεις κάτι. Εκτός άμα θες το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ράτσα, το καθαρό αίμο και δεν ξέρω εγώ τι, και εκεί πάει αλλού η ιστορία. Αλλά μου λέτε ότι υπάρχουν και τέτοια στο κοινοκομείο. Ναι, υπάρχουν βέβαια. Και να σας πω λίγο κάτι. Αν πάτε μια βόλτα κάτω στο κοινοκομείο αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι υπάρχουν και πολλά καθαρό αίμα τα οποία έχουν εγκαταλείψει. Καθαρό αίμα.
Ναι. Ναι. Αυτό είναι άλλο επίσης μεγάλο θέμα που κάποιοι νόμιζαν ότι φιλοξενώντας ένα ζώο συντροφιά σπίτι τους είναι ένα παιχνίδι που το θυμάσαι όταν θες εσύ. Και τώρα ξέρετε, η περίοδος των Χριστουγέννων είναι στα φόρτι τους με αυτό το θέμα. Ναι. Όλοι πάμε να πάρουμε ένα ζωάκι να το κάνουμε δώρο. Γιατί είναι ένα όμορφο χαριτωμένο κουταβάκι, ναι. Και μόλις το κουταβάκι αυτό μεγαλώσει και δεν είναι αυτό που φανταζόμασταν ή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχει ένα ζωάκι, η εύκολη λύση είναι να πάμε να το εγκαταλείψουμε είτε στο δρόμο είτε στο κοινοκομείο. Ναι, με τη διαφορά ότι όταν παίρνουμε ένα ζώο συντροφιά σπίτι μας, είναι σαν να βάζουμε ένα ακόμη μέλος στην οικογένεια. Επομένως, το κάθε μέλος έχει τις ανάγκες του, έτσι. Έχει τα έξοδά του, έχει τη φροντίδα του. Είναι ένα μέλος ακόμα, άσχετα αν είναι ζώο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι όταν αποφασίζουμε να βάλουμε ακόμα ένα μέλος και δει τετράποδο μέσα στην οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αν θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο, ας το σκεφτούμε 10 φορές καλύτερα. Αν δεν είμαστε και έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες, αφήστε τα σκυλιά στην ιστορία τους εκεί και στη μοίρα τους. Πάρτε κάτι άλλο, να το χαρείτε όσο θέλετε και μετά να το βάλετε κάπου σε μια γωνίτσα και να μην σας ενοχλεί και να μην το ενοχλείτε. Και αν τελικά αποφασίσουμε να πάρουμε και είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι, ας κάνουμε μια βόλτα πρώτα από ένα κοινοκομείο ή να πάρουμε ένα τηλέφωνο στα φιλοζωικά σωματεία που φροντίζουν τόσα πολλά περιστατικά και έχουν τόσα πολλά ζώα. Έχει, όντως. Έχει πολλά κουκλάκια. Επομένως, δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε κάποιο. Σας ευχαριστώ, κυρία Βατογιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά.